κύριε πρόεδρε του Αγροτικού Συλλόγου Τυμπακίου, κύριε Ορφανουδάκη, γιατί θα σας πω και στην τηλεδιάσκεψη που είχατε χθες με τον Σπύλιο Λιβανό, ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστούν τα πράγματα και από τη στιγμή που υπάρχει ακόμα σε εξέλιξη μια κτηματογράφηση, ότι θα πρέπει, νομίζω, στοιχεία, και κακώς που ο Χατζηδάκης δεν πήρε αυτά τα στοιχεία, έτσι ώστε να δει πώς διαμορφώνονται αυτή την ώρα οι δασικοί χάρτες. Καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Δρουγεράκη, καλημέρα και στον κόσμο που μας ακούει. Να ξεκινήσουμε με το μεγαλύτερο αγκάθι που, από αυτά που αναφέρατε, που είναι οι δασικοί χάρτες. Και το μόνο που μπορούμε να πούμε όλοι μας αναφεσβήτητα, ότι βλέπουμε ένα ανεξήγητα υψηλό ποσοστό δασικών εκτάσεων σε ολόκληρη την περιφέρεια Κρήτης. Αυτό είναι όταν οι υπηρεσίες μεταξύ τους δεν συνεργάζονται, νομίζω ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Αν το περιβάλλοντος πήγαινε στο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητούσε μέσα από τις υπηρεσίες του να δει ποια είναι η κατάσταση, αν ζητούσαν στοιχεία για την κτηματογράφηση, αν πήγαιναν στον ΕΛΓΑ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, αν πήγαιναν στο ΟΣΔΕ, αν χρησιμοποιούσαν τους χάρτες που είχαν οι ενώσεις παλιά, θυμάστε ότι έβγαζαν και τέτοιου είδους σχέδια. Νομίζω, κύριε Ερφανουδάκη, ότι τα πράγματα θα ήταν καλύτερα και δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο και σε αυτό το μπέρδεμα, γιατί όλα αυτά είναι κόστος. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει όλες αυτές οι υπηρεσίες που εμπλέκονται μεταξύ τους να συνεργαστούν για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Διότι κάθε υπηρεσία τώρα έχει διαφορετικά στοιχεία, με αποτέλεσμα το μπαλάκι να μεταφέρεται από τον ένα στον άλλο και δυστυχώς να μην επιλύεται το πρόβλημα, αλλά να οξύνεται και να γίνεται μεγαλύτερο. Να αποδείξω δηλαδή ότι εγώ δεν είμαι η ιδιοκτήτης της περιουσίας σας, εσύ της δικής μου, και επίσης ότι η περιουσία μου δεν είναι δάσος, το οποίο εγώ πήγα και καταπάτησα. Για τέτοια απλά πράγματα μιλάμε. Βλέπουμε τουλάχιστον στην περιοχή τη δικιά μας θερμονηστιακές εγκαταστάσεις τώρα να χαρακτήριζεται η έκταση αυτή ως δάσος. Καταλαβαίνουμε όλοι μας τι προβλήματα θα δημιουργήσει αυτή η κατάσταση και έρχεται να προσθέσει και ένα επιπλέον κόστος στον κάθε ένα ιδιοκτήτη, ο οποίος θα πρέπει να προβεί σε μια σειρά ενεργειών που κοστίζουν για να αποδείξει το αυτονόητο. Μα επειδή και ο δικός σας ο Δήμος είναι στην εξέλιξη της κτηματογράφησης, συγγνώμη, πληρώσατε τοπογράφους, πληρώσατε μηχανικούς, πληρώσατε συμβολιογράφους, πληρώσατε δεν ξέρω και τι άλλο. Για να μην το πω όπως θα το έλεγα μέσα στο σπίτι μου και πάρα πολύ απλά, γιατί υπάρχει και το ραδιοτηλεοπτικό. Πληρώσατε όλα αυτά τα χρήματα, πληρώσαμε όλα αυτά τα χρήματα. Υπάρχει αυτή την ώρα μια διαδικασία σε εξέλιξη και αντί να την ελέγξουν, η θερμοκηπιακή σας καλλιέργεια εμφανίζεται ως δάσος? Αυτό ακριβώς, κύριε Λουγεράκη, συμβαίνει. Μάλιστα. Πάντως μέχρι 17 Μαΐου, αν δεν δοθεί αυτή η παράταση η δίχρονη, αν δεν τα πάρουν πίσω μέχρι να τα φτιάξουν, να ξέρετε ότι στο Ηράκλειο η παράταση για να διορθωθούν, λέει, τα πράγματα είναι μέχρι τις 17 Μαΐου. Άντε, τρέχα γύρευε. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μονόδρομος το να δοθεί η παράταση για να μπορέσουμε να διορθώσουμε όλες αυτές τις στρεβλώσεις του συστήματος. Αποκλείεται να μπορέσει να γίνει μέσα σε 20 και 30 ημέρες. Και εν μέσω πανδημίας. Ποιος θα πάει, πού θα πάει, γιατί θα πάει, δεν έχω καταλάβει. Αυτό ακριβώς. Οπότε εμείς το συζητήσαμε και στην περιφέρεια και είναι και στο πλευρό μας και ο Περιφερειάρχης, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης. Αλίμονο να μην ήταν. Το συζητήσαμε χθες και με τον υπουργό, τον κύριο Λιβανό. Βέβαια, αυτός μας είπε ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι αυτό που μας έχει φάει. Τώρα, ξέρετε, επειδή είμαι τόσο φορτισμένη σε κάθε κουβέντα που λέτε, δίνω εγώ μια απάντηση. Δεν υπάρχει «δεν είμαι αρμόδιος εγώ» να συνεργαστεί, γιατί μιλάμε για αγρότες, για περιουσίες κλπ., με το αρμόδιο Υπουργείο. Να σηκώσει το έρμο το τηλέφωνο και να πάει στο άλλο βιλαέτη του περιβάλλοντος και να πει: «Έχουμε θέμα, έλα εδώ να δούμε τι γίνεται». Να ειδοποιήσει ο ένας τον άλλο. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία και συνοχή. Εγώ αυτά δεν τα παραδέχομαι. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Δουγεράκη. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιος να διαφωνεί. Το θέμα είναι ότι εμείς πιέζαμε για να πάρουμε απαντήσεις και όταν ο αρμόδιος υπουργός λέει ότι δεν είμαι εγώ αυτός που θα αποφασίσει ή που χειρίζομαι το θέμα, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να συμβάλλω στην όλη διαδικασία. Μάλιστα. Τι άλλο συζητήσατε με τον υπουργό σας? Εμείς βάλαμε την ατζέντα των θεμάτων για να μπορέσει και ο Υπουργός να προετοιμαστεί για να κάνουμε μια πιο εκτενέστερη συζήτηση για τα θέματα που απασχολούν τον αγροτικό κλάδο.
Τα βασικά θέματα που έτσι μπορέσαμε και ανοίξαμε λίγο περισσότερο είναι αυτό που ζητάμε εμείς, να υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση των αγροτικών προϊόντων, μια και η πανδημία είναι εδώ και από ό,τι φαίνεται θα μας ακολουθήσει ακόμα για αρκετό χρονικό διάστημα. Ενίσχυση αγροτικών προϊόντων ως προς τι? Χαμηλότερο ενδεχόμενα μεταφορικό για την διακίνηση των προϊόντων, η διάθεση, να το πω καλύτερα, εγχώρια διεθνή αγορά, φοροελαφρύνσεις, πώς ακριβώς ζητάτε αυτή την ενίσχυση? Θεωρώ ότι αυτοί οι τρόποι, οι πλάγιοι τρόποι, δεν καταλήγουν να έχουν όφελος στον παραγωγό. Όπως βλέπουμε, η επιστρεπτέα προκαταβολή, ξέρω εγώ, που είναι ένας τρόπος ενίσχυσης, που θεωρεί μάλλον η πολιτεία ότι είναι ένας τρόπος ενίσχυσης. Εμείς βλέπουμε ότι υπάρχουν τόσο πολλά κριτήρια και προϋποθέσεις που πραγματικά είναι πολύ ελάχιστοι αυτοί που τη λαμβάνουν και ουσιαστικά είναι αυτοί που δεν παρουσιάζουν εισόδημα. Καταλαβαίνει ο καθένας αυτό που λέω. Οπότε εμείς θεωρούμε ότι αυτοί οι τρόποι δεν βοηθούν πραγματικά ούτε άμεσα. Ένας τρόπος που θεωρώ ότι είναι σωστός, είναι προς την κατεύθυνση, είναι αυτός που ακολουθήσαμε με την προηγούμενη ηγεσία για ένα ποσό αναπροϊόν, σύμφωνα με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζήτησε το Υπουργείο να προσκομίσουμε. Αποζημίωση αναπροϊόν, δηλαδή, ή ενίσχυση καλύτερα αναπροϊόν? Το αποζημίωση είναι μια λέξη η οποία είναι διαφορετική από την ενίσχυση. Εμείς στην αρχή συζητούσαμε για αποζημίωση. Αυτό που λάβαμε όμως στο τέλος ήταν η ενίσχυση. Ναι. Διότι όταν εμείς προσκομίσαμε στοιχεία, ξέρω εγώ, ότι η θερμοκηπιακή καλλιέργεια της ντομάτας υπέστη μια ζημιά της τάξης των 3.000 ευρώ και πήραμε 540 ευρώ αναστρέμα, αυτό δεν είναι, ξέρω εγώ, αποζημίωση. Είναι ενίσχυση. Δηλαδή από τα 3.000 ευρώ που ήταν η ζημιά πήραμε 540. Μάλιστα. Ενίσχυση λοιπόν αναπροϊόν για τις απώλειες που υπάρχουν αυτή την περίοδο, από το Μάρτι πέρυσι μέχρι φέτος, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Σωστά. Σωστά. Ναι, ναι. Εκεί είδαμε και τον Υπουργό να είναι θετικός. Πράγματι είδε ότι ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε πέρσι, που είχε προταθεί από την πλευρά μας και αποδέχτηκε ο προηγούμενος υπουργός, ο κ. Βορύδης, ήταν θετικός, γιατί πραγματικά τα χρήματα πηγαίναν στους αγρότες απευθείας, στους πληττόμενους. Εσείς μιλήσατε μόνο για τους καλλιεργητές προϊόντων κηπευτικών, θερμοκηπίων κλπ. Ή μιλήσατε για το σύνολο των παραγωγών στην δική σας την περιοχή, στο Τιμπάκι, ας πούμε, ή σε όλη την Κρήτη? Διότι αν το διαχωρίζετε και το ξεχωρίζετε, θα πρέπει να δούμε πώς ζητείτε αυτή η ενίσχυση, γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως επίσης και οι εταίρο επαγγελματίες. Γι' αυτό και σας ρωτώ. Να σας πω ότι εμείς συζητήσαμε σε επίπεδο Κρήτης για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Ωραία. Εκεί έχουμε και ένα λόγο παραπάνω εμείς, επειδή οι περιοχές που εκπροσωπούμε είναι κατά κύριο λόγο θερμοκηπιακές καλλιέργειες, χωρίς να σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ενισχυθούν και οι υπόλοιπες καλλιέργειες, όπως είναι οι ελιές και το αμπέλι. Αλλά αυτό θα γίνει σε μια ευρύτερη σύσκεψη που θα υπάρχουν και εκπρόσωποι των προϊόντων αυτών, που γνωρίζουν καλύτερα τα πράγματα και την αγορά και τη ζημιά που έχει υποστεί ο κάθε κλάδος, για να μπορέσουμε να είμαστε πιο αξιόπιστοι σε αυτά που θα λέμε και να μπορούμε να διεκδικήσουμε καλύτερα. Αυτό ήταν το βασικό λοιπόν θέμα, δασικοί χάρτες, η ενίσχυση των θερμοκηπιάδων αναφορικά με τις ζημιές εξαιτίας της COVID-19, το δεύτερο αίτημα. Υπήρξε και τρίτο? Είπαμε να δούμε και το φορολογικό και τον ασφαλιστικό των αγροτών, αλλά και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ο Υπουργός μας παρέπεψε στα συναρμόδια Υπουργεία. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση σε εξέλιξη προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά βλέπουμε να εξαιρούνται οι αγρότες. Και τι θέλω να πω με αυτό? Όποιος αυτή τη στιγμή έχει οφειλές στο ασφαλιστικό του φορέα και έχει συμπληρώσει το χρόνο για να μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί, δηλαδή έχει πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα, αλλά έχει οφειλές στο ασφαλιστικό του φορέα, και θα μιλήσω εγώ για τον πρώην ΟΓΑ, αν η οφειλή υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ, το αίτημα συνταξιοδότηση δεν γίνεται δεκτό, δηλαδή, και δεν μπορεί να προχωρήσει τη διαδικασία. Ενώ βλέπουμε ότι σε άλλους κλάδους αυτό το ποσό φτάνει μέχρι και 20.000 ευρώ. Επειδή λοιπόν θεωρούμε ότι και οι αγρότες είναι
πληττόμενοι από όλη αυτή την κατάσταση και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις υποχρεώσεις των τελευταίων ετών. Ζητάμε να συμπεριληφθούν και αυτού στις μεγαλύτερες κατηγορίες για να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν από αυτό το πρόβλημα και να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν τη σύνταξή τους. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν και από αυτή την συνάντηση, σύσκεψη, τηλεδιάσκεψη που είχατε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Λουκιάδη.